Καλημέρα. Σας ακούγαμε χθες στο Μέγα που εξηγούσατε ότι εξετάζουμε την κατάργηση των καντιών για τους εργαζομένους. Έχουμε τελική απόφαση? Όχι, δεν έχουμε ακόμη την τελική απόφαση. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν είναι η κατάργηση των καντιών, αλλά είναι η παραμονή των καντιών για χρήση εκεί και όπου χρειάζεται κατά την τρέχουσα περίοδο. Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε μας και να το διορθώσουμε κι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε μετάδοση της νόσου εντός της κοινότητας, μας επιτρέπει να αφήσουμε τα γάντια εκεί όπου ήταν σε χρήση και εφαρμογή πριν την εμφάνιση της πανδημίας. Και κατά κύριο λόγο αφορά εργαζόμενους στην καθαριότητα, χειριστές τροφίμων και κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Άρα, ουσιαστικά φεύγει η χρήση από το ευρύ κοινό. Στο γενικό εμπόριο, όπως αντιλαμβάνομαι, και στους χώρους εστίασης, κύριε Κωνσταντίνου. Ναι. Είναι μόνο οι παρασκευαστές τροφίμων οι οποίοι είχαν χρήση γαντιών πριν από την πανδημία. Και φυσικά το λιανικό εμπόριο, όπως είναι τα ταμεία, τα άτομα τα οποία εξυπηρετούν κοινό, δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν πλέον τα γάντια. Πότε θα έχουμε την τελική απόφαση για το τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα? Είναι θέμα χρόνου. Φαντάζομαι εντός της ημέρας, αύριο, θα την έχετε. Γιατί καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί εξετάζουμε αυτό το θέμα? Να σας πω, ο λόγος είναι, είχαμε παρατηρήσει ότι δεν γίνεται σωστή χρήση των γαντιών από τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, τοποθετούνταν τα γάντια το πρωί και μέχρι το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια πάρα πολλών ωρών, δεν γινόταν αλλαγή. Οπότε ήταν εστία μικροβίων. Και φυσικά πολλοί έχουν παρερμηνεύσει τη σκοπιμότητα της χρήσης των πλαστικών γαντιών, ότι ουσιαστικά αντικαθιστά το συχνό καθαρισμό με τρεχούμενο νερό και αντισηπτικά. Αυτό είναι λάθος. Τα γάντια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συχνή χρήση αντισηπτικών, ούτε το πλύσιμο των χεριών. Επιπλέον, ήταν και πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν αλλεργικές αντιδράσεις, διότι είναι πάρα πολλές οι ώρες τις οποίες τοποθετούν τα γάντια και δημιουργήθηκαν διάφορες δερματίτιδες. Ως εκ τούτου, προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσον έχουν αναθεωρηθεί οι οδηγίες και οι συστάσεις από τα διεθνή σώματα, μελετήσαμε τα σχετικά που υπήρχαν και έτσι καταλήξαμε στο να περιορίσουμε λίγο τη χρήση τους. Είπατε ότι τα φορούσαν από το πρωί μέχρι και το τέλος της εργασίας τους. Κάθε πόσες ώρες πρέπει να τα αλλάζουμε? Κοιτάξτε, τα γάντια πρέπει να αλλάζονται συχνά, διότι είναι και ζέστη και δημιουργούν εφίδρωση. Είναι και που μπορεί να μαζέψουν μικρόβια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πάρα πολλές ώρες. Είναι λογικό ότι θα πρέπει να αλλάζονται. Κάτι άλλο, με τη χρήση που γίνεται. Κάτι άλλο που είπατε, κύριε Κωνσταντίνου, και μας το λέγατε από την αρχή, ότι φοράω τα γάντια δεν σημαίνει ότι δεν μπλένομαι με το νερό ή το αντισηπτικό. Άρα γιατί να τα φοράμε, αφού ουσιαστικά είναι σαν να είναι ακριβώς στα χέρια μας. Πρέπει να πλαινόμαστε, πρέπει να βάζουμε αντισηπτικό. Αν τα φοράμε, από τι μας προστατεύουν, τι διαφορετικό κάνουν από το να είχαμε γυμνά τα χέρια? Ο ίδιος ο εργαζόμενος από τις επιφάνειες τις οποίες ακουμπά και δεύτερον αν τα αλλάζει συχνά προστατεύει και τον πελάτη από το να μεταδώσει μικρόβια από μία επιφάνεια ή κάποιο άλλο πελάτη προς τον επόμενο. Είπαμε ότι επαναξιολογείται και η χρήση της μάσκας. Τι είναι αυτό που εξετάζουμε σε αυτή την περίπτωση? Εξετάζουμε τις κατηγορίες των εργαζομένων που θα πρέπει να φορούν και να χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση τη μάσκα. Α, δηλαδή εδώ θα αυξηθεί η χρήση της μάσκας, ότι θα πούμε σε περισσότερους εργαζομένους ότι πρέπει να φορείτε τη μάσκα σας? Όχι, αντίθετα, λόγω του ότι δεν έχουμε στην κοινότητα αυξημένη μετάδοση αυτή την περίοδο, είμαστε σε ύφεση, αντίθετα θα ελαττωθούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μάσκα. Είναι κατάλληλη περίοδος, κύριε Κωνσταντίνου, δεδομένου ότι τώρα θα αρχίσει να έρχεται περισσότερος κόσμος από τα αεροδρόμια και άρα ενδεχομένως η μάσκα να είναι καλό εργαλείο
προστασίας του κοινού. Στο παρόν στάδιο δεν έχουμε εγχώρια μετάδοση. Είναι δεδομένο από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα στατιστικά τα οποία έχουμε. Σίγουρα δεν θα καταργηθεί η μάσκα σε όλους τους εργαζόμενους και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει συμπεράσματα. Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Πού σκέφτεστε την κατάργηση? Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε προκαταρκτικά συμπεράσματα. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να εργάζεται κάποιος στην παραλία στους 40 βαθμούς ή 40 και για να φοράει και τη μάσκα. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο το που χρησιμοποιείται και κάτω από ποιες συνθήκες. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Κωνσταντίνου, από το Υπουργείο Υγείας? Όχι, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα.